Μεγάλη ταλαιπωρία και έντονες διαμαρτυρίες από τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ στο Βόλο που εδώ και 10 περίπου ημέρες εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί τρόπος για να πληρώνονται οι παροχές σε χρήματα από το ΙΚΑ προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ενώ η έκδοση βιβλιαρίων, οι μεταβολές στο Μητρό και η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας εξυπηρετούνται με δυσκολία, καθώς οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί από το ΙΚΑ από τον πρώην ΟΠΑΔ για να εξυπηρετούν τα αντικείμενα του πρώην ΟΠΑΔ Δίδικη δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κλάδων στο νομό. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση πολλών ασφαλισμένων που έχουν μήνες να πληρωθούν. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων των δημοσίων υπαλλήλων από τα περισσότερα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής έχουν θέσει το θέμα στο ΙΚΑ υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα από τη διοίκηση του ΙΚΑ για να γίνεται άμεσα η πληρωμή των παροχών σε χρήμα, καθώς και για την απασχόληση με τα αντικείμενα του πρώην ΟΠΑΔ ικανού αριθμού υπαλλήλων, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι δεν βελτιώνονται οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους, αφού αυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από το ίδιο ποσοστό εισφορών, ενώ δεν εξαγγέλλεται κάποια νέα παροχή. Αντίθετα, ούτε οι ήδη υπάρχουσες παροχές δεν διασφαλίζονται, καθώς το ΙΚΑ παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ενώ ο ΟΠΑΔ ήταν οικονομικά υγιής, γι' αυτό και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.